όταν τελειώνει το καλοκαίρι, τι γίνεται, σταματάει να κινείται μια τουριστική περιοχή? Ξέρω ότι αύριο περιμένεις πολλούς επισκέπτες από την Ευρώπη. Πώς έχει το πρόγραμμα? Ναι, τουναντίον, όταν τελειώνει το καλοκαίρι, δουλεύουμε ακόμη πιο δυναμικά, προκειμένου να προσελκύσουμε περισσότερο ενδιαφέρον για το επόμενο καλοκαίρι, για την επόμενη τουριστική σεζόν. Αύριο πραγματικά περιμένουμε 1.500 Ιταλούς. Είναι μια πάρα πολύ σημαντική δράση αυτή και φυσικά τονώνει στο τέλος την τουριστική σεζόν, την τονώνει πολύ δυνατά. 1.500 Ιταλοί Βιβί είναι κατασκευαστές με τις οικογένειές τους. Ένας συγκεκριμένος όμιλος, ένας φορέας κατασκευαστών πλακιδίων, ειδών υγιεινής κτλ. Σε συνεργασία με ένα τουριστικό πρακτορείο της Θεσσαλονίκης, το οποίο το όνομα δεν μπορώ να πω για ευρώ. Όχι, δεν χρειάζεται. Αλλά υπό την αιγίδα του Δήμου και με τη συνδρομή και τη βοήθεια τη δική μας από το Δήμο της Κασάνδρας, φέρνουμε 1.500 Ιταλούς. Μέσα στον Οκτώβριο. Όταν τώρα, ναι. Θέλω να πω ότι έχει νόημα να τους φέρνεις όταν δεν είναι η full τουριστική σεζόν, να τους φέρνεις τον Απρίλιο, να τους φέρνεις τον Μάιο, να τους φέρνεις τον Οκτώβριο, συγκεκριμένες κατηγορίες. Είναι, Μαρία, μέσα στη στοχεύση σας να απευθύνεστε σε συγκεκριμένες ομάδες, όπως τώρα με τους κατασκευαστές, δηλαδή σε συγκεκριμένες επαγγελματικές κατηγορίες, σε συγκεκριμένες κοινωνικές ομάδες που μπορούν ενδεχομένως να αφήσουν τις δουλειές τους αυτούς τους μήνες που είναι όχι τόσο τουριστικοί για την περιοχή? Κοίταξε, Βιβί, τώρα μέσα στο γενικότερο σύνολο των τουριστών που απευθυνόμαστε, που είναι ένα ασαφές σύνολο, γιατί δεν απευθυνόμαστε μόνο σε ηλικιωμένους ή σε νεαρούς, υπάρχει μια γκάμα τεράστια, τα υποσύνολα παίζουν και αυτά το ρόλο τους. Διότι το συγκεκριμένο υποσύνολο έρχεται στην Κασάνδρα, συγκεκριμένα στην Καλλιθέα, και θα πραγματοποιηθεί μια έκθεση πλακιδίων και ειδών υγιεινής για 4 ημέρες, όπου οι κατασκευαστές, οι δικοί μας, εργολάβοι κτλ. Θα μπορέσουν να έρθουν εκεί. Από τα επιμελητήρια έχουν προσκληθεί, από τα επιμελητήρια και των Βαλκανικών χωρών, έτσι και της Θεσσαλονίκης και της Χαλκιδικής, ούτως ώστε να γίνει εκεί και μια ενδιαφέρουσα συζήτηση και ίσως να προκύψουν και κάποιες συνεργασίες. Λοιπόν, τώρα εμείς εδώ στα Πέριξ, επειδή και εμείς εδώ είμαστε δημιουργικοί και μας αρέσει έτσι να τα προχωράμε όλα ένα βήμα πιο πέρα, προτείνουμε, και ο σκηνοθέτης μας συγκεκριμένα είχε έτσι αυτή την ιδέα και η αρχισυντάκτρια της εκπομπής, να προτείνετε αυτούς τους κατασκευαστές που έρχονται από την Ιταλία στην όμορφη Κασάνδρα να εμπνευστούν από εκεί και να κάνουν πλακίδια, να κάνουν πλακάκια που να φέρουν τη δική σας επωνυμία. Κασάνδρα Χαλκιδικής. Πώς κάνατε το παγωτό που έκλεψε την παράσταση τα προηγούμενα χρόνια? Πλακάκια Κασάνδρας να κυκλοφορούν σε όλη την Ευρώπη. Λοιπόν, να σε βάλουμε κι εμείς. Αγαπούμε κι εμείς την κεντρική Μακεδονία. Τον σέβη μου και στο σκηνοθέτη. Εξαιρετική ιδέα. Ομολογώ ότι δεν την είχαμε σκεφτεί. Αλλά είναι... Έτσι είναι οι ιδέες για να υπάρχουν, να κυκλοφορούν, να κατατίθενται και να γίνονται πράξη. Έτσι, αυτό το brainstorming εδώ τη TV 100 πολύ μου αρέσει. Ωραία, ναι, πραγματικά μου αρέσει και νομίζω ότι δεν θα αρνηθεί και κανείς, εάν γίνει μια σωστά τεκμηριωμένη πρόταση, να το κάνει. Πόσα χωριά έχετε, 16? Άθητος, Πευκοχώρη, όλα αυτά να γίνουν Κασανδρία, να γίνουν Φούρκα, να γίνουν όλα πλακίδια. Είναι πάρα πολύ έξυπνη η ιδέα αυτή. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Λοιπόν, θα βάλεις και κάτω εδώ, Πέριξ. Πέριξ, copyright. Λοιπόν, πάμε παρακάτω. 1.500 Ιταλοί, λοιπόν, εξειδικευμένη κατηγορία επισκεπτών, έρχονται τον Οκτώβρη στην Κασάνδρα και φαντάζομαι είναι πολύ σημαντική η συμβολή αυτή και η τόνωση του τουρισμού αυτή τη χρονική στιγμή. Βεβαίως είναι, γιατί τώρα βρισκόμαστε προς το τέλος της σεζόν και φυσικά καταλαβαίνουμε όλοι ότι και οι Έλληνες επισκέπτες έχουν φύγει. Και οι τουρίστες από άλλα ευρωπαϊκά κράτη που ήθελαν ήλιο και θάλασσα έχουν αραιώσει αρκετά, δηλαδή είναι πολύ λιγότεροι, έχουν μειωθεί. Τώρα αυτές οι εικόνες είναι πριν από λίγες μέρες στην Κασανδρία και γενικά στη γύρω περιοχή, στο Δήμο της Κασάνδρας, στην τουριστική Κασάνδρα. Έχετε ακόμα τουρισμό και ξενοδόχοι, μίλησαν για καλό Σεπτέμβριο. Έχουμε. Σε αντίθεση με τον Ιούνιο, ο οποίος ήταν πολύ μουδιασμένος, ο Σεπτέμβριος ήρθε πολύ καλά και οι αρχές Οκτωβρίου μέχρι στιγμής είναι σε πολύ καλό επίπεδο για την εποχή και τηρουμένων των αναλογιών πάντα. Και είναι σημαντική η παρουσία τόσων πολλών τουριστών, μαζικά των Ιταλών στην προκειμένη περίπτωση εκεί, γιατί και θα κάνουν κάποια tour μέσα στην Κασάνδρα και μέσα στη Χαλκιδική και έξω από τη Χαλκιδική. Έχουμε προγραμματίσει δηλαδή και κάποιες μικρές εξορμήσεις, κυρίως στις συζύγους και στα παιδιά των εκθετών, που σημαίνει ότι αυτό βοηθά και την υπόλοιπη Χαλκιδική και συνολικά τον ομό. Σημαίνει κίνηση που την έχει ανάγκη η περιοχή. Μαρία, χαιρόμαστε πάρα πολύ εδώ στα Πέριξ κάθε φορά που βλέπουμε να γίνεται προβολή της Χαλκιδικής και γενικά της Κεντρικής Μακεδονίας
σε τηλεοράσεις, σε μέσα μαζικής ενημέρωσης, εφημερίδες, ραδιόφωνα, περιοδικά, site, ευρωπαϊκά και όχι μόνο. Και να γίνονται και καλές αναφορές και να γίνονται και προτάσεις, γιατί βλέπουμε ότι όλο αυτό πιάνει τόπο. Κάνατε συγκεκριμένες προσπάθειες με την αγορά της Εσθονίας. Ναι, πραγματικά. Σε συνεργασία με το γραφείο του ΕΟΤ των Σκανδιναβικών Χωρών, με το οποίο έχουμε μια εξαιρετικά καλή συνεργασία από πρόπερση, φιλοξενήσαμε πρόσφατα μια εκπομπή, το συνεργείο μιας εκπομπής από το κρατικό κανάλι της Εσθονίας. Η Εσθονία ξέρουμε όλοι ότι είναι μια οικονομικά πολύ καλή αγορά, πολύ δυνατή οικονομικά χώρα. Μικρή χώρα, 1,5 εκατομμύριο κόσμο έχει μόνο, αλλά το κατακεφαλήν εισόδημά τους είναι ασύλληπτα μεγάλο. Και έτσι είχαμε τη δυνατότητα να τους δείξουμε τις ομορφιές μας, τους αρχαιολογικούς μας χώρους, τη θάλασσα, τα λουτρά, στην Αγία Παρασκευή, κάποιες πρότυπες ξενοδοχειακές μονάδες, φυσικά τη γαστρονομία μας, φυσικά το παγωτό Κασάνδρα, και έτσι έφτιαξαν ένα βίντεο περίπου 30 λεπτών, το οποίο όταν με το καλό προβληθεί τον Ιανουάριο στην Εσθονική Κρατική Τηλεόραση, θα το έχουμε και εμείς μετά στα χέρια μας. Θα το έχετε στη φαρέτρα σας να το χρησιμοποιείτε και εσείς για την προβολή της περιοχής. Εν τω μεταξύ, γίνεται μια μεγάλη προσπάθεια ανάδειξης και των λουτρών Αγίας Παρασκευής. Εγώ είμαι λάτρης αυτών των λουτρών, το λέω έτσι. Λάτρης γενικώς των λουτρών. Σε σένα και στην εκπομπή, όποτε θέλετε να έρθετε να περάσετε όμορφα. Λατρεύουμε εδώ τις λουτροπόλεις όλης της Κεντρικής Μακεδονίας και όλης της χώρας. Τα λουτρά της Αγίας Παρασκευής λίγο παραπάνω. Τώρα θα έρθουν Γερμανία εκεί να τα γνωρίσουν και να τα προβάλλουν. Τι ακριβώς ναι, έχετε προγραμματίσει? Να πω παρενθετικά ότι στα Λουτρά έχει γίνει μια πολύ μεγάλη προσπάθεια τα τελευταία 3 χρόνια από τη Δημοτική Αρχή, τα οποία όταν τα αναλάβαμε το κτίριο ήταν ένα ερείπιο, θα μου επιτρέψετε να χρησιμοποιήσω αυτόν τον όρο. Ακόμη είχε εργολαβικό ρεύμα. Να φανταστείτε ότι κατασκευάστηκαν το 2000 και το 2014 είχαν εργολαβικό ρεύμα ακόμη, για όποιον μπορεί να καταλάβει τι θέλω να πω. Ούτε καν άδεια είχαν, έτσι δεν είναι? Δεν είχαν άδεια. Νομίζω από τους πρώτους που το... Η στέγη κατέρεε. Τέλος πάντων, ο Δήμος Κασάνδρας, αντιλαμβανόμενος τη δυναμική της συγκεκριμένης δομής για την ευρύτερη ανάπτυξη της ευρύτερης περιοχής τουριστικά, δαπάνησε σίως το ποσό του 1,5 εκατομμυρίου ευρώ, ίσως και λίγο περισσότερο, λίγο λιγότερο κάπου εκεί, και κάναμε μια τεράστια ανακαίνιση. Πήραμε την άδεια, ενταχθήκαμε επίσημα στο δίκτυο των ελληνικών λουτροπόλεων και από εκεί και πέρα αντικαταστήσαμε τη στέγη, τα τζακούζι, τα μπάνια, τις πισίνες, τον το εξωτερικό χώρο. Το φτιάξατε από την αρχή. Το φτιάξαμε και έτσι μπορούμε με πολύ αξιοπρέπεια και με αξιώσεις να τον προβάλλουμε πια το χώρο. Λογικό είναι, όπως γίνεται σε όλο τον κόσμο και σε όλη την Ευρώπη. Υπάρχουν άνθρωποι που αναζητούν τέτοιους προορισμούς. Δηλαδή, ιαματικός τουρισμός στοχευμένος. Αν σκεφτεί κανείς τα στοιχεία, τα χημικά που έχει το νερό, ειδικά το θείο, το οποίο έχει τη δυνατότητα να θεραπεύει και δερματικές και παθήσεις στα οστά κτλ., καταλαβαίνει κανείς πόσο ευεργετικό είναι. Εμείς λοιπόν σε συνεργασία και με τον ΕΟΤ της Γερμανίας, εγώ θέλω να πω εδώ ότι με τον ΕΟΤ έχω μια εξαιρετική συνεργασία συνολικά και με πολλές χώρες, με τα γραφεία πολλών χωρών. Φιλοξενούμε 14... Βέβαια, άλλοι κάνουν παράπονα, Μαρία. Λένε ότι δεν είναι μια επαρκώς τελεχωμένη αυτή η υπηρεσία και δυσκολεύονται να έχουν συνεργασία. Δεν ξέρω. Εγώ θα πω ότι και η διευθύντρια του ΕΟΤ της Γερμανίας, η Αρετή Πρίνου, και η διευθύντρια του ΕΟΤ της Αγγλίας, Ιρλανδίας κτλ., η Έμι Αναγνωστοπούλου, και η Κική Μπουλασίδου, η διευθύντρια του ΕΟΤ Ιταλίας, και ο Παύλος Ομούρμας από τη Σουηδία, έχουν δείξει σε μένα αμεσότητα, κινητικότητα και ξυπνάδα. Πες μου λίγο, επειδή εδώ υπάρχει πεδίο Δόξης Λαμπρό, μπορούν να έρχονται συνταξιούχοι, τουρίστες από όλη την Ευρώπη να απολαμβάνουν τα λουτρά της Αγίας Παρασκευής? Σαφέστατα. Και αυτό είναι τα ταμεία τους δικαιολογούν αυτό το κόστος. Ορισμένα ταμεία ορισμένων χωρών ναι, ορισμένα όχι. Αυτό είναι ένα άλλο ζήτημα. Εμείς στοχεύουμε πολύ στην ανάδειξη των ευεργετικών δυνατοτήτων αυτού του νερού που έχουμε εκεί, το οποίο αναβλύζει από μία πηγή και η περιοχή είναι υφιστιογενής και θα μπορούσαμε πολλά να λέμε για εκείνη την περιοχή. Και φυσικά απευθυνόμαστε και σε επισκέπτες που χρειάζονται επιγόντως ίαση, αλλά και σε επισκέπτες οι οποίοι χρειάζονται χαλάρωση και μία έτσι περισσότερη ευεξία. Γιατί τώρα πια τα λουτρά μπορούν να σου προσφέρουν και το ένα και το άλλο. Έτσι λοιπόν στο πλαίσιο αυτής της προβολής έχουμε
Πόσα χρόνια έχετε που λειτουργείτε πλήρως, αφού γίνανε όλες αυτές οι ανακαινήσεις στα Λουτρά της Αγίας Παρασκευής? Συνεχώς ανακαινίζουμε VV, να φανταστείτε. Υπάρχουν ακόμα δράσεις που είναι να γίνουν συνεχώς, εκεί? Συνεχώς, ναι, ναι. Δηλαδή τώρα ξεκινούμε να ανακαινίζουμε τα τζακούζι. Ήταν το κτίριο πολύ μεγάλο και ήταν εγκατελειμμένο, θα έλεγε κανείς. Δηλαδή δεν μπορεί να μπαίνεις στα αποδυτήρια και να έχεις σκουριασμένα πόμολα, γιατί καταλαβαίνεις ότι το θιάφι διαβρώνει τα πάντα. Λοιπόν, θέλουν συντήρηση όλα αυτά, θέλουν χρήματα, θέλουν ανθρώπους να εμπνευστούν όλες αυτές τις εργασίες. Ανεβαίνει σιγά σιγά η κίνηση στην περιοχή μετά την επισκευή και ανακατασκευή των λουτρών? Βεβαίως. Βέβαια και ο πρόεδρος της Δημοτικής Κοινοφελούς Επιχειρήσης, ο Χάρης Κουκουβίνος, ο οποίος έχει πάρει έτσι επώμου το συγκεκριμένο έργο, θα μπορούσε να πει περισσότερα. Εγώ αυτό που ξέρω είναι ότι διπλασιάστηκαν οι επισκέψεις των λουωμένων φέτος, το καλοκαίρι, σε σχέση με πέρυσι. Και φυσικά πέρυσι είχαν διπλασιαστεί σε σχέση με πρόπερσι, διότι ο καθένας έρχεται, βλέπει πια την υποδομή, χαίρεται να έρχεται και επιστρέφει. Και υπάρχουν άνθρωποι, Μαρία, που το πρωί θέλουν τον μπάνιο στη θάλασσα, στο αλμυρό θαλασσινό νερό, και το απόγευμα θέλουν, το συνδυάζουν, θέλουν τα λουτρά, θέλουν τα ζεστά. Βέβαια. Είναι πολλοί που λειτουργούν έτσι στην Ευρώπη. Τώρα όμως, Βιβί Ανδρίτσου, θα σου πω, κάνε εικόνα. Ναι. Είναι βράδυ, πισίνα εξωτερική. Μέχρι τι ώρα λειτουργούν? Τώρα μέχρι τις 8. Αλλά το καλοκαίρι μέχρι τις 10. Λοιπόν, έχουμε τη δυνατότητα λοιπόν να δίνουμε μια εξαιρετική διασκέδαση μέσα σε πολλά εισαγωγικά και ψυχαγωγία στους επισκέπτες, γιατί έχουμε την εξωτερική πισίνα, η οποία το βράδυ έτσι είναι και φωτισμένη και τα λοιπά. Και μπορεί κανείς να πάει να κάνει τον μπάνιο του. Όπως γίνεται να στα Λουτρά Κούζερ, που λειτουργούν και τις βραδινές ώρες και ελκύουν τους επισκέπτες, κυρίως τους νέους. Αυτό πολλοί το επιθυμούν και πολλοί το χρησιμοποίησαν φέτος το καλοκαίρι. Έτσι λοιπόν, από το ΝΕΟ τη Γερμανία, σε συνεργασία λοιπόν με την Αρετή την Πρίνου, εκεί τη διευθύντρια, φιλοξενούμε 14 με 18 μία δημοσιογράφο από ένα περιοδικό πολύ upper class, πολύ εξειδικευμένης κυκλοφορίας και ποιότητας, η οποία θα κάνει προβολή των λουτρών και πέριξη της περιοχής, βεβαίως, τόσες μέρες που θα μείνει. Θα τις δείξουμε και άλλες ομορφιές.